Τσάντα Stories, αγαπημένο παιχνίδι. Τσάντα Stories, λοιπόν, είναι η αγαπημένη μας συνεργάτηδα Βίκη Τζαχίλα, η οποία έχει κατεβεί στα πιο κέρια σημεία, στα πιο κεντρικά σημεία που κυκλοφορεί πολλοί κόσμος και κρατά τσάντες, άντρες, γυναίκες. Αλλά μόνο, όπως το είπες και χθες, μόνο στη Βίκη Τζαχίλα, την οποία πρέπει, πρέπει να ξέρετε ποια είναι, γιατί μπορεί κάποιοι να πούνε ότι ναι, όντως, κάποιες κοπέλες είμαι η Βίκη Τζαχίλα και πρέπει να ανοίξουν τσάντες σας. Οπότε προσοχή στις απομιμήσεις. Λοιπόν, ανοίγουν την τσάντα, γυναίκες, άντρες, και εμείς καλούμαστε, εγώ προσωπικά, να διαλέξω ποιος από τους τρεις θα παίξει και ποιος θα μπορέσει να βρει ποιο είναι το παράξενο αντικείμενο που εσείς έχετε στην τσάντα σας. Να πάμε να παίξουμε. Και επιλέγω αρχικά να παίξω με τη Δώρα. Ωραία. Δώρα, είσαι έτοιμη? Είμαι έτοιμη, ναι. Ωραία. Τέλεια, για να Γεια δούμε. Σου, το όνομά σου? Σοφία. Σοφία μου, με τι ασχολείσαι? Αρχαιολόγος είμαι. Και τον ελεύθερο σου χρόνο πώς τον περνάς? Όσο μπορούμε, διαβάζοντας. Τι ζώδιο είσαι? Κρυός. Και τώρα που πηγαίνεις? Για ψώνια. Θα μας δείξεις το πιο περίεργο πράγμα που έχεις μέσα στην τσάντα σου? Τι είναι αυτό το περίεργο αντικείμενο? Καμιά αρχαιολογική σκαπάνη. Λες, να δούμε τις επιλογές. Βέβαια. Για να δούμε τις επιλογές. Έχει διακορευτεί, έχει κατσαβίδι ή έχει συρραπτικό? Δώρα, τσαμπάζει. Ο διακορευτής τι είναι? Ο διακορευτής είναι αυτός που ανοίγει τις τρυπούλες εδώ στα χαρτάκια. Α, μάρι. Γιατί κάτι άλλο είχα εγώ. Είχα άλλο στο μυαλό μου. Γατάκια, δεν ξέρετε. Για τον διακορευτή. Λοιπόν, Δώρα, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω, άλλο ήταν. Λοιπόν, δύσκολα μου βάλατε. Πάρα πολύ δύσκολα. Ναι, αλλά πρέπει να επιλέξεις. Μην πεις σαν τον Ιάκωβο. Αν δεν είναι το Α, θα είναι το Β ή το Γ. Πρέπει να επιλέξεις ένα από τα τρία. Θα πω το συρραπτικό, δεν μπορώ να πω γιατί. Στην τύχη. Απλά έτσι μου έρχεται. Θα πω το συρραπτικό. Ωραία. Εντάξει. Οπότε, συρραπτικό. Συρραπτικό. Πω, 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 τα πανωτά, τα σερί. Αποφεύγει για δεύτερη συνεχόμενη φορά, λοιπόν, να αναρτηθεί η δική της φωτογραφία στο Instagram. Ωραία. Πάλι ρεζίλη. Τα έχει καλά με τη Τζαχίλα τώρα. Για να δούμε τώρα. Σοφία, είσαι έτοιμη? Άντε να δούμε σήμερα. Για να δούμε, θα είσαι τυχερή. Γεια σου, το όνομά σου? Παναγιώτα. Παναγιώτα μου, με τι ασχολείσαι? Πάνεργη. Τι έχεις σπουδάσει? Παιδαγωγικό. Πόσο χρονών είσαι? 23. Και τώρα που πηγαίνει? Βόλτα. Σου αρέσουν οι μικρές ή οι μεγάλες τσάντες? Μεγάλες. Θέλεις να μας δείξεις ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχεις στην τσάντα σου? Ναι. Από αυτό το μαλλί πώς μπορεί, κοπέλα? Καμιά γκούρτσα να έχει μέσα. Μ' αρέσει το πολύ μαλλί. Τόσο total black και έχει έντονη τσάντα. Σοφάκι, κόκκινη τσάντα. Ναι. Τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτή η κόκκινη εκπληκτική τσάντα? Να δούμε τις πιθανές επιλογές. Έχει βίδα, έχει εσόρουχο, έχει μεγεθυτικό φακό. Τι από τα τρία πιστεύεις? Λοιπόν, και εμένα είναι δύσκολο. Και είναι άνεργη η κοπέλα. Είναι άνεργη. Έχει ωραίο μαλλί, προσέχει τον εαυτό της. Ναι. Οπότε, πιστεύεις με γευθυντικό φακό ένα πράγμα? Με γευθυντικό φακό, γιατί είπατε ότι είναι άνεργη, αλλά ψάχνει τη δουλειά με το φακό. Εγώ παίζω όμως. Ναι, αλλά... Τι συνειρμός είναι αυτός, εκπληκτικός, για πάμε. Να σε κάνω να είσαι loser, εσώρουχο, γιατί κάθε θηλυκό που προσέχει τον εαυτό του πρέπει να έχει ένα εσώρουχο. Αυτό μήπως το έκλεψες από κάποιο διαφημιστικό? Δεν ξέρω, θα μπορούσα. Κάπως έτσι, λοιπόν, αυτός ο συνερμός. Λοιπόν, εσώρουχο, ψηφίζεις εσώρουχο? Μια βίδα. Α, τα μας πάλι. Λούζερ, λούζερ. Βρε, Σοφία. Γιατί? Γιατί, κορίτσι μου, γλυκό? Τι βίδα που την κάνουμε, τι τάνε. Γιατί? Δεν το πιστεύω. Ιάκωβε, πολύ περιχαρής μου είσαι. Είμαι έτοιμος. Δεν θα γίνω ρεζίλια άλλη μια φορά να βγω με την τουντούρη φωτογραφία. Είσαι έτοιμος? Ναι, είμαι έτοιμος. Ωραία, για να δούμε. Τι θα κάνεις? Πάμε. Κάτσε να συγκεντρωθώ. Ναι, ναι, ναι. Πάμε όλοι μαζί. Για να πάμε. Πάμε. Α, ωραία. Γεια σου, το όνομά σου? Έλσα. Έλσα μου, με τι ασχολείσαι? Είμαι τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων. Τώρα που πηγαίνει? Τώρα κάνω βόλτα με τη φίλη μου. Από πού κατάγεσαι? Από Έδεσα. Θέλεις να μας δείξεις το πιο περίεργο πράγμα που έχεις στην τσάντα σου? Έχω πολλά περίεργα, τι να σας δείξω. Ποιο είναι αυτό το παράξενο αντικείμενο που έχει η Έλσα στην τσάντα της? Να δούμε τις πιθανές επιλογές. Τις δούμε. Για να δούμε. Έχει οδοντόβουρτσα, έχει τράπουλα, για καμιά πασκέντζα, για καμιά μπιρίμπα. Ή έχει μελιτζάνα που πηγαίνει για φαγητό, ας πούμε, τώρα μαγειρέψει? Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω τη σωστή απάντηση. Ναι. Αλλά επειδή έχασε την τούρη και θέλω να βγω μαζί τη πάλι φωτογραφία σε έτσι. Τώρα όμως δεν τα λες καλά, γιατί οι τηλεθεατές θα πιστεύουν ότι είναι γνωστά, είναι κλεισέ το παιχνίδι. Όχι, απλώς προσπαθώ να δικαιολογήσω άμα χάσω. Ναι, το κάνω επίτηδες, κατάλαβα. Ναι, αλλά πρέπει να επιλέξει. Διάλεξε. Λοιπόν, χρονοτριβή. Ωραία, έχει μέσα τον ντόμπουρτσα, ορίστε το είπα. Έχει οδοντόβουρτσα. Ναι, γιατί είδα ότι έχει πολύ άσπρα δόντια. Έλα, ναι.
σοφάκι. Ναι, γιατί. Άσε με. Λούζερ. Σοφάκι. Λούζερ. Λούζερ. Δεν το πιστεύω. Πρέπει να βγάλεις λοιπόν φωτογραφία τώρα, όπως καταλαβαίνεις, και να αναρτήσεις στο Instagram.